Ήθελα να αναφέρω εις εμάς, αδερφοί μου, τα γεγονότα των ημερών τα οποία διερχόμεθα αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος, ο οποίος ρέπει προς την αμαρτία συνεχώς, εκ νεότητος αυτού, λέγει η Εκκλησία μας, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται συνεχώς από τον Θεό, κατά τα ημέρας αυτάς, διέρχεται εις αμαρτωλάς διασκεδάσεις, δηλαδή σύνθημα των ημερών αυτών είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν, επικούρια συνθήματα, δηλαδή αυτά τα οποία έλεγαν οι ληστές και οι ειδωλολάτρες προπού έρθει ο Χριστός. Ως εκ τούτου, κατά τα σημέρας αυτάς βλέπουμε τον κόσμο να τελεί εις κατάσταση μέθης, δηλαδή ο μεθυσμένος ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να περπατήσει στον δρόμο, αλλά παραπέει και άλλοτε μεν χτυπά επάνω στους τοίχους, άλλοτε περπατάει με τα τέσσερα και άλλοτε πίπτει επάνω στην γη και γίνεται παίγνιον του διαβόλου. Ως εκ τούτου, κατά τα σημέρας αυτάς βλέπουμε τον κόσμο να μεταμφιέζεται με τεμφίεση. Δεν του αρέσει το πρόσωπο το οποίο του έδωκε ο Θεός μας, μεταμφιέζεται, γερνά στους δρόμους, χτυπιέται, παθαίνει ακριβώς όπως ο δαιμονισμένος των Γεργεσινών, και αυτό το λέγει χαρά και διασκέδαση. Μέσα εις αυτήν όλη την κατάσταση βασιλεύουν ορισμένα τα οποία βοηθούν εις την πτώση του ανθρώπου. Βασιλεύει το ποτό. Μετά από το ποτό αρχίζει βέβαια ο άνθρωπος να πίπτει στην αμαρτία. Και όταν πέσει στην αμαρτία, αδερφοί μου, η αμαρτία είναι καλυμμένη κατά τα σημέρας αυτάς, δηλαδή σκεπασμένη. Το πρόσωπο των ανδρών και των γυναικών είναι σκεπασμένο κάτω από μουτσούνες οι οποίες είναι του διαβόλου. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση έχουμε παρεχτροπάς τα οποία ο άνθρωπος ανατριχιάζει. Κατά τα σημεία σε αυτά απέδειξα στατιστικές ότι γεννώνται τα περισσότερα νόθα τέκνα. Κατά τα σημεία σε αυτά απέδειξα στατιστικές ότι γίνονται οι περισσότερες εκτρώσεις. Και κατά τα σημεία σε αυτά απέδειξα στατιστικές ότι η αμαρτία γένετο και αδερφός με αδερφή. Διότι πίσω από τη μουτσούνα εκείνη δεν βλέπει κανείς ποιος είναι. Και δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ, επειδή διαρχόμεθα μία ειδωλολατρική περίοδο του έτους, αναβιώνουν όλα τα ειδωλολατρικά εκείνα αμαρτήματα και έθιμα. Δι' αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πρώτα τα παιδιά σας δεν θα τα μεταμφιέσετε. Δεν θα βάλετε στο προσωπάκι των παιδιών σας τίποτα. Ούτε κοκκινάδια, ούτε μπογιάδες, ούτε μουτσούνες, ούτε τίποτα. Διότι κάθε πίσω από μια μουτσούνα από εκείνη κρύβεται ένας διάβολος. Δεν θα φορέσετε εις τα παιδιά σας και πολύ περισσότερο δεν θα παρακολουθήσετε εσείς στους δρόμους διάφτας εκδηλώσεις. Δεν θα φύγετε από το σπίτι σας, δηλαδή να κατέβετε στην Αθήνα για να δείτε αυτή την πομπή. Και σας μεταφέρω εις την ώρα της βαπτίσεως. Αποτάσσεσε το σατανά και της έργης αυτού και της αγγέλης αυτού και την πομπή αυτού. Αυτή είναι η πομπή. Αυτή είναι η πομπή του διαβόλου. Δηλαδή αν είχαμε μάτια και βλέπαμε πόσες λεγεμόνες διαβόλων ορχούν, δηλαδή χορεύουν μαζί με τον κόσμο και τα γέλια που κάνουν οι διαβόλοι, θα εκλέγαμε ημέραστε και νυχτός χωρίς να σηκώσουμε κεφάλι, αδερφή. Ο κόσμος όμως δεν βλέπει αυτά, δεν είναι τα μάτια της ψυχής του κόσμου, δεν είναι καθαρά, είναι κλειστά, δι' αυτό δεν βλέπουν τι γίνεται. Εμείς όμως οι χριστιανοί, και σας είπα ότι στο πώς που ερχόμεθα εις το κήρυγμα, είναι
να φωτίσουμε το βάθος της ψυχής μας με το φως του Χριστού. Να εισέλθει δηλαδή το φως του Χριστού μέσα στο βάθος της ψυχής μας για να δούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Αυτά στα σημέρα προετοιμάζει ο Θεός τον άνθρωπο δια μετάνοια. Βλέπετε ότι από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου η Εκκλησία μας άνοιξε τα τροπάρια εκείνα τα οποία συγκλονίζουν τον άνθρωπο της μετανοίας, άνοιξον η πύλας ζωοδότα, ορθρής διγάρ το πνεύμα μου προς ναόν των Άγιών σου. Δηλαδή όλη την ώρα λέγουμε μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο ναό σου, μέσα στο σπίτι σου, και εμείς αντί να είμαστε μέσα στο ναό του Θεού πίμηθα, στο ναό του διαβόλου. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε ότι γίνεται μία μάχη. Η μάχη τώρα ποια είναι? Η μάχη είναι δύο αντίθετα στρατεύματα. Το ένα είναι του Χριστού μας και το άλλο είναι του διαβόλου. Ανοίγει ο Θεός τα σπήλας δια την μετάνοια, ανοίγει ο διάβολος τα σπήλας δια την αμαρτία. Βλέπετε αμέσως πως συγκρούονται και τα δύο. Αμέσως γίνεται σύγκρουση. Συγκρούονται τα δύο στρατόπεδα. Και ως εκ τούτου ήθελα να παρακαλέσω πολύ να προσέξουμε τα σήμερα σε αυτά. Πρώτα, έως την Κυριακή τρώγουμε κρέας. Έως την Κυριακή τρώγουμε κρέας. Δεν θα βάλετε από την Κυριακή και πέρα επάνω στο τραπέζι σας κρέας. Δεν θα βάλετε. Δι' αυτό ονομάζεται και Κυριακή της απόκρεο. Δηλαδή κάνεις μία αναποχή από το κρέας, απόκρεο. Από το κρέας δηλαδή. Δεν θα φάμε ενώ στην Κυριακή της Αναστάσεως, με τη χάρη του Θεού, άξιος που να φτάσει τα σήμερα σε εκείνο. Ως εκ τούτου, δεν θα πάτε να αγοράσετε φαγητά τώρα, κρέατα πολλά, διότι το μάτι είναι αχόρταγο. Είναι αχόρταγο το μάτι. Νομίζεις ότι θα φας κρέας πολύ και δεν το τρως και μένει. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει, παρά να το πετάξεις φάγει. Οπότε σε έπεις. Οι παγίδες αυτές τις οποίες οφείλω εγώ να σας τις πω. Έχω καθήκον να σας τις πω. Είναι η αποστολή μου αυτή, είναι αυτό που με έστειλε ο Χριστός μας. Εγώ θα σας τα πω, εσείς τι θα κάνετε τώρα. Θα πάρετε τόσο φαγητό ούτως ώστε να περάσετε την Κυριακή το βράδυ. Και θα προσέξετε να το δείτε. Εάν δεν είναι περισσότερο, δώστε σε και σε ένα φτωχό που δεν έχει. Διότι υπάρχουν πολλοί φτωχοί που δεν θα έχουν κρέας να φάνε την Κυριακή. Ώστε η οικονομία τώρα τα σημέρα σας φτάσει στην αγορά που θα πάτε να αγοράσετε λίγο κρεατάκι. Θα πάρετε τόσο που να μην περισσεύσει από το τραπέζι σας, για να μην σας στήσει ο πονηρός την παγίδα να σας ρίξει και να σας πει κρίμα δεν είναι να το πετάξεις. Έρχεται. Αυτός ενδύεται δύο πράγματα. Ενδύεται και το φως, ενδύεται και την αλήθεια. Για να μας ρίξει. Είναι παμπώνυρος. Έτσι τον λέει η Εκκλησία. Σχηματίζεται, μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός και χρησιμοποιεί και την αλήθεια για να σε ρίξει. Σκοπός του δεν είναι να γίνει φίλος μας. Σκοπός του είναι να μας πάρει στην κόλαση. Άρα είναι ο εχθρός μας. Από την Δευτέρα μου μετέπειτα είναι η εβδομάς της τυροφάγου. Τρώγουμε δηλαδή τυρί, αυγό, ψάρι και γάλα. Τυρί, αυγό, ψάρι, γάλα. Δεν βάζουμε δηλαδή στο τραπέζι μας κρέας πλέον. Είναι η εβδομάς της τυροφάγου. Και ονομάζεται και στη γλώσσα της Εκκλησίας μας εβδομάς της λευκής νηστείας. Έτσι ονομάζεται στη γλώσσα της Εκκλησίας μας. Να την ενθυμίστε αυτή. Ώστε λευκή νηστεία είναι από τη Δευτέρα και έως την επόμενη Κυριακή. Το Σαββάτο είναι το Σάββατο το πρώτο, το ψυχόν, το ψυχοσάββατο. Οι πιστοί χριστιανοί ενθυμούνται τους αποθαμένους των, τα προσφυλή των πρόσωπα και έρχονται στην Εκκλησία. Με συγχωρείτε, έρχονται στην Εκκλησία, φέρουν τα ονόματα, φέρουν και σιτάρι, το οποίο ετοιμάζουν, κόλληβα δηλαδή, και μνημονεύει η Εκκλησία μας τα ονόματα όλων των προσφυλών προσώπων μας, τα οποία απεχωρίστησαν από εμάς
και αποτελούν τη λεγόμενη θριαμβεύουσα εκκλησία εν ουρανής. Θριαμβεύουσα εκκλησία. Εμείς αποτελούμε την στρατευωμένη εκκλησία επί της γης, δηλαδή εκείνοι επολέμησαν, ενίκησαν και τώρα θριαμβεύουν. Είναι στην βασιλεία των ουρανών νικητές κατά του διαβόλου. Εμείς όμως ακόμη μαχόμεθα εναντίον του διαβόλου, δι' αυτόν τον λόγο ονομάζεται η εκκλησία η επί της γης στρατευωμένη εκκλησία. Έχουμε όμως μία συνοχή. Εμείς οι ζωντανοί που δεν αποθάναμε ακόμη μνημονεύομεν εκείνους που απέθαναν και ως εκ τούτου και εκείνοι ζουν και εμείς ζούμε. Εκείνοι ζουν στην αιώνιον ζωή, εμείς όμως στην πρόσκαιρο ζωή η οποία είναι σήμερον και αύριο. Και έτσι ως εκ τούτου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μακριά από τα σημέρας αυτάς, από τα ξενύχτια και από τα σκομπάς του διαβόλου. Δεν θα κατέβουμε στην Αθήνα, είπαμε, ούτε θα πάρουμε τα μωρά μας για να δούνε αυτά τα χάλια, τα μαύρα. Διότι δεν θα παραλείψουν να είναι και γυμνές γυναίκες μέσα στους δρόμους, να γίνονται θέατρα. Θέατρα του διαβόλου είναι, δεν έχουν αυτά τα πλάσματα του Θεού. Δεν προσέχουν και ο διάβολος για να τα ρεζιλέψει τα γυμνών, όπως τον δαιμονισμένο τον Κεργιασινό. Η πρώτη του ενέργεια του διαβόλου ή το να μην ενδύεται, λέγει. Ένδυμαν δεν έφερε, λέγει, το γυμνός. Και γιατί το γυμνός? Διότι ήθελε ο διάβολος να ρεζιλέψει αυτό το πλάσμα, να το εξευτελίσει, να το κάνει χώμα, να πατάτε χάμο στη γη. Αυτή είναι η μανία του διαβόλου. Και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις βλέπετε ότι έρχονται και γυναίκες γυμνές. Και μην ξεχνάτε ότι προχθές ήρθαν από την Πάτρα για να χορεύουν μέσα στους δρόμους των Αθηνών. Και εκείνα τα έξοδα όλα, ποιος τα πλήρωσε? Ο ελληνικός λαός τα πλήρωνε, αδελφοί. 2.500 κόσμου να μετακινηθεί από την Πάτρα να έρθει στην Αθήνα, πόσα έξοδα είναι? Μόνο το εισιτήριο. Τα άλλα όλα. Αυτά όμως δεν τα βλέπει κανείς. Δεν τα βλέπει κανείς. Βλέπουμε άλλα πράγματα τα οποία είναι ουσιώδη. Τα ουσιώδη δεν τα βλέπουμε. Και έπειτα λέγουμε η Ελλάδα, η φτωχή Ελλάδα. Η φτωχή Ελλάδα. Ποια Ελλάδα φτωχή? Η πλουσιότερα χώρα του κόσμου είναι η Ελλάδα. Που τα πετάει μόνο εκείνο που πετάει στα σκουπίδια, τελειώνει. Από εδώ βγάζει κανείς το συμπέρασμα. Οπωσδήποτε είναι αρκετά αυτά που σας είπα, αδερφοί μου. Και εισερχόμεθα τώρα με τη βοήθεια του Θεού. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Τετάρτη και Παρασκευή τρώγεται. Τετάρτη και Παρασκευή τρώγεται, επειδή είναι της τυροφάγου. Δεν έχει νηστεία την Τετάρτη και την Παρασκευή. Έχει αυτή τη λευκή νηστεία. Εισερχόμεθα τώρα, αδερφοί μου, για να δούμε ο λίγων κατ' ο λίγων την ερμηνεία των προφητιών τας οποίας είχαμε απαγγείλει εις τα άλλα κηρύγματα. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε από τον Δανιήλ, τον Εζεκιήλ, τον Ισαΐα, τον Ζαχαρία και όλους τους προφήτες, οι οποίοι αναφέρονται περί του τέλους του κόσμου και περί του μεγάλου πολέμου που λέγεται Αρμαγεδόν. Εδώ ανοίγεται μπροστά μας ένα όνομα, το όνομα ενός κράτους, το οποίο κράτος μέσα στην ιστορία, χωρίς να το θέλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να προσγειωθούμε και να παραδεχτούμε ότι έπαιξε και παίζει τον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ρόλο της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους. Χωρίς να το θέλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι στο σημείο τούτο να παραδεχθούμε ότι το έθνος αυτό έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο μέσα στην ιστορία. Το έθνος αυτό ονομάζεται Ισραήλ, οι Εβραίοι δηλαδή. Αυτή από καταβολής κόσμου υπήρξε ο εκλεκτός λαός του Θεού. Γιατί εκλεκτός λαός? Διότι όλοι ερνήθησαν τον Θεό, τον δημιουργών Θεών, και αυτό το έθνος δεν αρνήθηκε τον Θεό τον αληθινό. Ως εκ τούτου ο Θεός
ευλόγησε τούτο το έθνος ιδιαιτέρως. Αλλά όμως όταν ο Θεός ευλογήσει έναν άνθρωπο ως άτομο, μία οικογένεια, ένα έθνος, έχει και απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις. Απαιτήσεις είχε ο Πανάγκαθος Θεός από αυτό το έθνος μεγάλας. Πλην όμως, επειδή ο Θεός έβλεπε την αρχή, βλέπει το παρελθόν, βλέπει το παρόν, βλέπει και το μέλλον, έβλεπε ο Θεός ότι αυτό το έθνος στο πέρασμα των αιώνων που θα κυλήσουν από καταβολής κόσμου έως συντελείας του κόσμου, αυτό το έθνος θα ερχόταν και μία περίοδος και δύο περίοδοι και τρεις περίοδοι και πολλές περίοδοι που θα ειρνούν το των Θεών. Δηλαδή, αν ο Πανάγαθος Θεός έδιδε τόση ευλογία σε αυτό το έθνος, αντί να έχει υποχρέωση και να μην αρνηθεί τον Θεό, εντούτοις ο Θεός έβλεπε διαμέσου των αιώνων ότι αυτό το έθνος θα ειρνεί το τον ευεργέτη του, θα ειρνεί το τον Θεό. Επειδή τα έβλεπε όμως ο Παναγαθός Θεός αυτά όλα, δεν παρέλειψε να προειδοποιεί το έθνος αυτό. Πώς το προειδοποιούσε? Το προειδοποιούσε με εκλεκτάς μορφάς ανθρώπων, οι οποίοι ονομάζονται πατριάρχε. Και έχουμε τους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Μετά τα αυτά ο Ιακώβ γεννάει τα 12 παιδιά που έχουμε άλλους 12 πατριάρχες. Πλην όμως αυτό το έθνος πάλι συνεχίζει την πορεία του. Δηλαδή θα φανταστούμε, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή έναν ωκεανό που ανοίγεται μπροστά μας. Μέσα σε αυτό τον ωκεανό θα δούμε ένα πλοίο. Αυτό το πλοίο θα το δούμε με τα μάτια μας τώρα της διανοίας μας. Θα το δούμε αυτό το πλοίο να σηκώνονται κύματα να το χτυπούν, να βυθίζεται το πλοίο αυτό, να φαίνεται λίγο το κατάκτητο από πάνω και να λέγει ο κόσμος εξαφανίστηκε αυτό το πλοίο. Σε μια στιγμή όμως εκεί που νομίζει ο κόσμος ότι είναι εξαφανισμένο, σε μια στιγμή αναδύεται από τα ύδατα του ωκεανού και προχωρεί, συνεχώς προχωρεί, δεν ανακόπτει την πορεία του. Και διαρωτάται ο άνθρωπος, αυτό το πλοίο γιατί δεν βυθίζεται? Διότι, αδερφοί μου, είναι ο Θεός μαζί. Μπορεί να έχει φουρτούνες και τριτιμίες τεράστιες, όλος ο κόσμος να βρίσκεται σε μια κατάσταση τελική, δηλαδή σε μια γνώμη τελική ότι τούτο το πλοίο έχει βυθιστεί, εξαφανίστηκε, να αυταντρώ και με εκείνους που ήσανε μέσα. Εν τούτης όμως εκείνο αναδύεται από τα ύδατα και προχωρεί, χτυπιέται, δεν βυθίζεται, δεν χάνεται, συνεχίζει την πορεία. Αυτό το έθνος, επειδή ακριβώς πρόκειται να παίξει και τον τελευταίο ρόλο της ιστορίας της ανθρωπότητας, θα παρακολουθήσουμε ότι ο Πανάγκαθος Θεός το προειδοποιεί, το προλαμβάνει και στέλνει έναν μεγάλο προφήτη, τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος Μωυσής συνομιλεί πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Θεό και ο Θεός του δίδει 10 εντολάς. Αυτές τις 10 εντολάς υποχρεώνει αυτόν τον λαό να τα στηρίσει. Αλλά όμως αυτός ο λαός παραβαίνει τις εντολάς αυτές και συνεχίζει, και ο Πανάγκαθος Θεός πάλι δεν τον εγκαταλείπει. Πλην όμως ο προφήτης Μωυσής του προαναγγέλει και του λέει, πρόσεξε, του λέει, θα πάθεις μεγάλες συμφορές στη ζωή σου. Μεταξύ δε αυτών των συμφορών του αναφέρει τρεις μεγάλες. Την μία συμφορά η οποία λέγεται Βαβυλώνιος Εχμαλωσία, την άλλη συμφορά έως ότου έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, την οποία παθαίνει, και η τρίτη συμφορά την οποία παθαίνει μετά τη Σταύρωση του Κυρίου μας, ο διασκορπισμός του έθνους τούτου εις τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος εις όλο τον κόσμο και εξαφανίζεται από την ιστορία. Χάνεται αυτό το πλοίο. Δεν υπάρχει. Ούτε σπίτι υπάρχει, ούτε κράτος υπάρχει, ούτε όνομα υπάρχει. Μόνο διασκορπισμένα άτομα εις τα τέσσερα σημεία του κόσμου. Ξαφνικά όμως αυτό το πλοίο το οποίο είναι το βυθισμένο και εξαφανισμένο, έρχονται οι προφήτες και λένε, τούτο το πλοίο το οποίο εξαφανίστηκε σε μια στιγμή θα θεριώσει, θα βγει μέσα από την αφάνεια,
θα κάνει σπίτι, θα κάνει κράτος και θα γίνει μεγάλο. Αυτές οι προφητείες έχουν πραγματοποιηθεί. Δεν είναι λόγια κενά. Βλέπουμε ότι αυτό το έθνος μετά από το 70 μετά Χριστό δεν υπήρχε πλέον. Είναι ένα έθνος κατατρεγμένο σε όλο τον κόσμο. Όπου και αν πάει το κατατρέχει. Ξαφνικά όμως το 1948 αυτό το έθνος εμφανίζεται, δημιουργεί το κράτος του και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτοχο πάλι εκείνων των Αγίων Μερών τα οποία του έδωκε ο Θεός. Και δεν μπορεί κανείς να το διώξει πλέον από εκεί. Αυτά λέγουν οι προφήτες, αυτά είπε ο Θεός διαμέσου των προφητών. Μέσα σε εκείνην όμως την επτάχρονον περίοδον, την οποία αναφέραμε και από τους πατέρας της Εκκλησίας, δηλαδή όταν αναφέραμε τους πατέρας και ερμηνεύαμε τα ειδικά τους λόγια, ακούαμε ότι θα υπάρξει μία περίοδος επταετής. Τα 3,5 χρόνια θα είναι τα χρόνια του Χριστού μας και τα 3,5 χρόνια θα είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου. 3,5 χρόνια θα είναι η περίοδος της προετοιμασίας του κόσμου για να σταθεί ο κόσμος και να πολεμήσει εναντίον του Αντιχρίστου και τα 3,5 χρόνια θα είναι εκείνα τα οποία ο Αντίχριστος πλέον θα δράσει ως δύναμη στους σκότους. Δηλαδή όλη η κακία του διαβόλου, εάν την βλέπουμε τώρα, εάν προσέξουμε και όπως σας είπα και άλλοτε μας αξίωσε ο Παράγαθος Θεός να βλέπουμε εδώ στην Εκκλησία μας το μίσος και την έχθραν που έχει ο διάβολος εναντίον του ανθρώπου, όταν τα παιδιά μας χτυπιούνται από τον διάβολο, χτυπιούνται, δηλαδή βασανίζονται από τον διάβολο. Αλλά έχουμε και τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, όταν λέγει η Αγία Γραφή ότι πίπτει χάμω, αφρίζει, χτυπιέται, το άλλοτε το ρίχνει στη φωτιά για να το κάψει το πλάσμα του Θεού, άλλοτε στο νερό για να το πνίξει, άλλοτε στον κρυμνό για να το σκοτώσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή ένας εχθρός μισητός, άσποντος, ο οποίος δεν υπάρχει πιο χειρότερος εχθρός. Εν τούτης όμως δεν εφάνει πλήρως η κακία του διαβόλου, ημι μόνον θα φανεί εις τα 3,5 χρόνια τα οποία θα του επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός να εκδηλώσει όλη του την κακία. Τότε θα είναι η διωγμή, τότε θα είναι τα μαρτύρια, τότε θα είναι τα βάσανα, τότε θα είναι οι θάνατοι, τα οποία δεν ήταν ο κόσμος ποτέ στην ιστορία της γης, δηλαδή από τον καιρό που έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως και είπαμε ότι αυτό το κράτος του Ισραήλ, το οποίο εξυφανίστη από το 70 μετά Χριστόν, όταν το εξυφάνισαν οι Ορδές και τα στρατεύματα του αυτοκράτορος Τίτου, του Ρωμαίου αυτοκράτορος, αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπε ο κόσμος και έλεγε πού επήγαινε αυτό το έθνος και εξαφανίστηκε, σήμερα διαρωτάται κανείς και λέγει, είναι πραγματικότης ή είναι όνειρο? Δηλαδή αυτή τη στιγμή να βρισκόμεθα προμοιάς πραγματικότητος και αυτό το έθνος είναι έθνος? Όχι απλώς έθνος, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή είναι και δύναμης, πυρηνική. Είναι πυρηνική δύναμη αυτή τη στιγμή. Οι Εβραίοι έχουν φοβερές ανακαλύψεις και μάλιστα ανακαλύψεις τα οποία κλέβουν και από τον κόσμο. Αρπάζουν από τον κόσμο. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω μία περίπτωση την οποία έγραφαν οι εφημερίδες τελευταίως, ότι ένας Έλληνας ανακάλυψε ένα είδος μηχανήματος το οποίο δεν έχει τροχαλίες, δεν έχει ρουλεμά, αλλά έχει ένα άλλο είδος εργασίας του μηχανήματος, το οποίο εμείς οι Έλληνες δυστυχώς δεν το έχουμε. Και μόλις το ανακαλύψαμε εμείς, το άρπαξαν οι Εβραίοι με δολιότητα, άγνωστον πώς το έχουν οι Εβραίοι και το έχουν εκμεταλλευτεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν χρειάζεται, δεν μένει ποτέ πίσω, ούτε σε λάσπες, ούτε σε ποταμούς, ούτε πουθενά. Διότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν ρουλεμά
μέσα στα μηχανήματα. Και το ανακάλυψε Έλληνας, ο οποίος όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε αυτός που υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε, άγνωστο. Αυτό το έθνος έχει ανακαλύψεις φοβερές και μάλιστα πυρηνικές ανακαλύψεις και είναι τόσο μεγάλη δύναμη που κατασκευάζει αεροπλάνα τελευταίου τύπου. Και φοβάται πραγματικά αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ο πέριξ του έθνους αυτού να το πλησιάσει. Έχουν δε και μία άλλη νοοτροπία αυτή. Διατηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη δεν τους έχει αγγίξει διότι δεν επίστευσαν στον Χριστό. Ως εκ τούτου διατηρούν εκείνον του Μωυσέως το οποίο λέγει οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντου. Μόλις τους αγγίσει κάποιος αμέσως την ίδια στιγμή, εάν προσέχετε αυτά τα πράγματα διότι πρέπει να τα προσέξει κανείς για να τα καταλάβει. Μόλις τους αγγίξει κανείς την ίδια στιγμή εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος ανταποδίδουν το χτύπημα διπλάσιο και τεπλάσιο. Δεν έχει κανέναν να τους μιλήσει. Όποιος και να τους μιλήσει δεν μπορεί να τους πλησιάσει. Από πού κυβερνώνται τώρα αυτά τα πλάσματα, ποιος τους κυβερνά, ποιος τους κατέχει, ποιος τους υποστηρίζει, ποιος είναι εκείνος που τους εθαρρύνει, αυτά είναι πράγματα τα οποία ο καθένας από εμάς πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα. Αυτό το έθνος λοιπόν, το 14 Μαΐου του 1948, ο πρώτος αρχηγός του κράτους, ο ονομαζόμενος Δαβίδ Μπεν Κουριόν, ανέγνωσε την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του, αναγγέλλοντας την ίδρυση ενός κράτους, το κράτος του Ισραήλ. Και βλέπουμε αυτήν την προφητεία, η οποία αναφέρεται στους προφήτες, ότι αυτό το έθνος θα έρθει να πραγματοποιήσει κράτος και να αναβιώσει πάλι. Να βλέπουμε αυτό το καράβι, αυτό το πλοίο, αυτό το πλοιαράκι το οποίο είναι το μέσα στον ωκεάνο να αναδύεται και να δημιουργεί σήμερα αυτό το λεγόμενο κράτος του Ισραήλ, το οποίο όπως είπαμε προηγουμένως είναι και πανίσχυρο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο Μπεν Γκουριόν όμως, ο Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, είπε και μία άλλη σκέψη την οποία ακριβώς εφήρμοσαν αυτοί οι Εβραίοι. Συνίσταται, λέγει, το κράτος μας αυτό εις το να επανέλθουν όλοι οι Εβραίοι στο Ισραήλ και ό,τι βρισκόμεθα ακόμη στην αρχή. Δηλαδή θα έρθει στιγμή κατά την οποία όλος αυτός ο διασκορπισμένος λαός στον κόσμο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος θα έρθουν όλοι στο Ισραήλ. Δεν θα μείνει κανείς ο οποίος θα είναι μακριά από αυτό το κράτος. Και αυτή τη στιγμή να παριθμεί κάπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή όσος είναι ο Πειραιάς, και εντούτοις αυτό το κράτος το βάζει, βαταβάζει με 100 εκατομμύρια αραπάδες οι οποίοι το περικυκλώνουν. 2,5 εκατομμύρια με 100 εκατομμύρια. Είναι αυτό υπερφυσικό ή όχι? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος το ενισχύει? Αοράτος, αδερφοί μου, το ενισχύει ο Θεός. Αοράτος. Θα μου πείτε αυτή τη στιγμή ομιλείς εσύ για τους Εβραίους και δεν ομιλείς για αυτούς τους αδικημένους, τους Αραπάδες, οι Άραβες. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια πώς τους έχει και τους Αραπάδες και γιατί τους έχει ο Θεός. Διότι όλα προετοιμάζονται για τον λεγόμενο πόλεμο του Αρμαγεδόνος. Βλέπετε αυτό το μεσανατολικό θέμα δεν πρόκειται να κλείσει. Μόλις δεν κλείσει αυτό το θέμα την ίδια στιγμή θα αρχίσει ο πόλεμος ο φοβερός. Μόλις ακούσουμε ότι αυτό το έθνος έχει έρθει σε μία συμφωνία και όλα είναι ειρήνη και ησυχία, τότε ακριβώς όπως λέγουν οι προφητείες, τότε θα ξεκινήσει ο πόλεμος ο μεγάλος. Η εκτάχρονη αυτή περίοδος την οποία αναφέραμε προηγουμένως την αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του στο 11ο κεφάλαιο 2 στίχος μέχρι 3 μέχρι 3ο στίχο. Κάνει τον απολογισμό αυτόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και αναφέρει τους αριθμούς 42 μήνες δηλαδή 1260 μέρες. Ήθελα να παρακαλέσω ιδιαίτερα να προσέξουμε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει εις τον δρόμο σας
Εβραίο, ο οποίος κάθεται εις μίαν ακραία περιοχή των Αθηνών και ένας άλλος εις μίαν άλλη ακραία περιοχή. Αυτοί είναι γνωστοί μεταξύ των τόσο πολύ, ούτως ώστε διατηρούν μία άκραν ενότητα. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο της διατηρήσεως του έθνους τούτου εις τον κόσμο αυτό. Δηλαδή, μπορεί ο Εβραίος αυτή τη στιγμή να θέλει να ψωνίσει κάτι. Δεν θα ψωνίσει ποτέ αν δεν πάει στον Εβραίο. Εμείς πηγαίναμε στους Εβραίους, αυτοί ποτέ σε μας δεν έρχονται. Προσέξτε το και αυτό, είναι ένα σημείο πολύ σπουδαίο τούτο και δι' αυτό μέσα στα έθνη όπου υπάρχουν είτε Αγγλία, είτε Γαλλία, είτε σε όλη την Ευρώπη θα τους δούμε αυτούς τους Εβραίους να έχουν μεγάλη πρόοδο, διότι ο ένας με τον άλλον ενισχύονται χωρίς όμως να ενισχύουν ξένων άνθρωπων. Ενισχύουν ο ένας τον άλλον, έχουν μία άκραν ενότητα ανάμεταξύ τους, διατηρούν την εθνότητά τους χωρίς όμως ποτέ αυτοί να δίδουν χέρι βοηθείας σε άλλο έθνος. Είναι ειδικό τούτο σημείο νοοτροπίας αυτού του κράτους, αυτού του έθνους, το οποίο την κρατεί διαμέσου των αιώνων. 4.000 περίπου χρόνια διήρθαν από τότε όπου διασκορπίστηκε αυτό το κράτος και όμως διατηρείται και διατηρήθη. Ξεριζώθησαν 2 φορές ως κράτος κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Μην ξεχάσετε αδερφοί μου ότι όταν αυτό το θηρίο της Γερμανίας που λέγεται Χίτλερ εφήρμοσε τέτοια μέτρα εναντίον των Εβραίων που δεν μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος όταν αυτό τον κόσμο τον έκανε σαπούνι. Τον έφτιανε και τον έβαζε μέσα σε ειδικά εργοστάσια τα οποία ακριβώς εντός δευτερολέπτου τους έβγαζε από την άλλη μεριά σαπούλι και δεν εφαίνεται καθόλου ο άνθρωπος αυτός. Τέτοια ανέχθρα του έβαλε μέσα ο διάβολος εναντίον αυτού του έθνου. Την διασπορά του που διήρκεσε συνολικά ούτε λίγο ούτε πολύ 2.600 χρόνια. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος διατήρησε την ταυτότητά του εις όλη την ιστορία της ανθρωπότητας? Θα έρθουμε όμως να δούμε την μετικεσία Βαβυλώνος, η οποία ήταν πάλι λόγω των αμαρτιών αυτού του έθνους. Αμάρτησε αυτό το έθνος, έφυγε από τον δρόμο του Θεού, αρνήθηκε των αληθινών θεών και επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός στους Βαβυλωνίους να πιάσουν αυτό το έθνος, να το κατακυριεύσουν αυτό το έθνος, να κατασφάξουν τα βρέφη μέχρι τους γέροντας και όσοι έμειναν τους μετήγαγαν στην Βαβυλώνα και έμειναν εκεί εχμάλωτοι επί σειράν ετών. Εάν θυμηθείτε μια ωραία εικόνα του ψαλμού του Δαβίδ, λέγει επί των ποταμών Βαβυλώνος υπήρχε ποταμός ο οποίος επήγαν εκεί και εκάθισαν οι Εβραίοι και οι Βαβυλώνιοι τους επρόσεξαν ότι κρατούσαν κιθάρες, κρατούσαν όργανα και τους έλεγαν πέστε μας λίγα από αυτά που έχει το έθνος σας, και έλεγαν εκείνοι πως θα ψάλλουμε εμείς, λέγει, μέσα σε μια χώρα όπου είμαι θα εχμάλωτοι και δεν βλέπουμε το σπίτι μας. Θρυνούν εις εκείνο των ποταμών Βαβυλώνος και εκρέμασαν τα όργανα τους, λέγει, επάνω στα δέντρα και δεν άγγιζαν από τη θλίψη τους την πολλή την οποία είχαν. Αυτό το τραγικό γεγονός της εχμαλωσίας της Βαβυλώνος το προείπε ο προφήτης Μωυσής 150 χρόνια πρωτού συμβεί. Ο Ισαΐας είπε ότι ένας βασιλιάς του Ιούδα ονόματι Εζεκίας, αυτός θα έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο.
Ιδού η μέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και λείψονται πάντα τα εν το 20 και όσα συνήγαγον οι πατέρες Υιός της ημέρας ταύτης. Εις Βαβυλώνα ύξη και ουδέν ουμή καταλείπωση. Έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θα λέει λατηθούν όλα όσα υπάρχουν στον οίκο σου, όσα συνήθρισαν οι προγονείς σου μέχρι της ημέρας αυτής, και θα μεταφερθούν στην Βαβυλώνα. Οι επιδρομείς θα λαιλατήσουν τα πάντα και δεν θα αφήσουν τίποτα εδώ. Αυτά είπε ο Θεός. Και όντως τούτο εγένετο. Δηλαδή μία προφητεία η οποία εκπληρώνεται στην πραγματικότητα. Και έστε πάσα γης αφανισμών και δουλεύσουσιν εν της έθνεσιν 70 έτη. Το λέγει πάλι ο προφήτης Ιερεμίας. Μέσα σε αυτήν την Βαβυλώνιον αιχμενωσία προσδιορίζει και το χρονικό διάστημα που θα μείνει αυτός ο λαός. 70 ολόκληρα χρόνια έμειναν εχμάλωτοι στους Βαβυλωνίους. Έπειτα από τα 70 εκείνα χρόνια, ο βασιλεύς της Περσίας, ο Κύρος, επέτρεψε στους Εβραίους να γυρίσουν και να ξαναχτίσουν τον ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτή η προφητεία πάλι προφητεύθηκε από τον Ισαΐα 200 χρόνια πριν και αυτή εξεπληρώθηκε με ακρίβεια. Η αναγέννηση του Ισραήλ τώρα αυτή τη στιγμή όπου ευρίσκεται ως κράτος δεν θα είναι μόνο το υλικό σημείο αλλά θα είναι και το πνευματικό σημείο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα αναπτύξουν και έναν πρωτοφανή πνευματικό βίο ο οποίος δεν τον είχαν ποτέ προηγουμένως. Και τούτο είναι ακριβώς ένα σημείο το οποίο προλέγουν οι προφητείες οι οποίες υπόθησαν από τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Θα αναφέρομαι ένα κομμάτι από την προφητεία του Ιεζεκιήλ που λέγει περί των Εβραίων ότι πλειώνον ετοιμαστήσετε και πεσχάτου ετών ελεύσετε και ήξεις την εκείνη την αποστραμμένην από μαχαίρας συνηγμένον από εθνών πολλών επί γήν Ισραήλ ή εγεννήθη έρημος διόλου και ούτως εξ εθνών εξελίδηθε και κατοικήσουσιν επί ειρήνης άπαντες. Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη αναφέρεται δια τους Εβραίους που έχουν συγκεντρωθεί ολόγυρά σου έχει από αρχαιοτά τους χρόνους προοριστεί και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έρθει και θα φτάσει μίαν χώρα που έχει πια λυτρωθεί από την φωνική μάχηρα των εχθρών στην χώρα του Ισραήλ που προηγουμένως είχε εξ ολοκλήρου ερημωθεί. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικός λαός ευγήκε πλέον από την εχμαλωσία των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι οι ειρηνικώς στην χώρα των. Ο πρώτος ναός τον οποίο έκτισε ο Σολομών κατεστράφηκε από τους Βαβυλωνίους, εξαναχτίστηκε και τώρα αυτή τη στιγμή μένει έρημος ο ναός του Σολομώντος, τον οποίο όμως οι προφητείες αναφέρουν ότι θα ξαναχτιστεί, δηλαδή για τρίτη φορά. 3.000 χρόνια προτού ο Σολομών χτίσει τον ναό αυτόν. Εκεί προφητεύθησαν οι προφητείες αυτές. Όταν γύρισαν από την αιχμαλωσία οι Εβραίοι τον ξανάχτισαν 2.400 χρόνια πριν και αυτός ο τελευταίος είχε ανακοινιστεί από τον Ηρώδη τον Μέγα για να κερδίσει τη συμπάθεια των Εβραίων και όμως τον κατέστρεψε ο Τίτος το 70 μετά Χριστό. Ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την ανακαίνιση, μάλλον την ανέγερση του ναού του Σολομώντος. Αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο γνωρίζουν όσοι επισκέφθησαν τα Ιεροσόλυμα είναι ότι ακριβώς στο κεντρικό σημείο του ναού υπάρχει το τέμενος, ένα τέμενος των Αράβων που είναι ένα τέμενος ενός βράχου. Και εις αυτόν τον βράχο ευρίσκεται όλο το κλειδί. Αποτελεί το δεύτερον ιερόν τόπον του μουσουλμανικού κόσμου αυτό το τέμενος της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή το πρώτο είναι στη Μέκα και το δεύτερον είναι στα Ιεροσόλυμα. Αυτό το τέμενος εάν το αγγίξει άνθρωπος θα εκραγεί ως θριαλίδα ολόκληρος βόμβα.
Και μόλις εκραγεί τούτο, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν κατά πολύ. Πιστεύετε ότι το τέμενος αυτό είναι ακριβώς χτισμένο στο κέντρο του αρχαίου ναού και δυναμώσει διαθήκην πολλής εβδομάς μία και εν το ημίση της εβδομάδος αρθίσετε μου θυσία και σπονδύ επί το γερόν βδέλυγμα των ερημώσεων και έως της συντετίας του καιρού συντέλεια δοθήσετε επί την ερήμωση. Κατά μίαν εβδομάδα ετών ο Χριστός θα συνάψει και θα καταστήσει ισχυράν και έγκυρον μία νέα διαθήκη. Κατά δε το μέσο της εβδομάδος αυτής που θα προσφερθεί η μεγάλη θυσία του λυτρωτού Χριστού θα τεθεί οριστικό πλέον τέρμα εις της παλαιάς θυσίας και σποντάς. Εις δε των ναών μου και των λαών του Ισραήλ θα εισέλθουν δελειρές δυνάμεις καταστροφής και ερημώσεως. Τέρμα δε εις την καταστροφή θα τεθεί όταν συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος. Αυτό αναφέρει ο Δανιήλ, η προφητεία του Δανιήλ. Το βδέλυγμα της ερημώσεως είναι εκείνο το οποίο ακριβώς έκανε ο Αντίοχος, ο Επιφανής, όταν πήγαινε ακριβώς στο σημείο του ναού και έσφαξε ένα χείρο. Όταν κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα, επήγε και εστάθηκε επάνω στον τόπο αυτών του ναού και έσφαξε ένα χείρο για να βεβηλώσει το μέρος το Άγιο. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη, η οποία αναφέρει το βδέλυγμα της Ιερουσαλήμ, είναι όποιος πάει επάνω σε αυτό το μέρος και το βεβηλώνει, διότι είναι Άγιον εις το Θεόν το μέρος αυτό και το ονομάζει βδέλυγμα ο Θεός. Ο διάσημος Εβραίος ιστορικός του Ισραήλ, ο Ελδάδ, λίγο μετά την ανάκτηση της παλαιάς Ιερουσαλήμ από τον λαό του, έδωσε μια συνέντευξη σε ξένο δημοσιογράφο. Να το προσέξουμε τούτο, διότι είναι σημαντικό. Ο λαός σας προτίθεται να ξαναχτίσει τον ναό. Τον ερώτησα. Αποκρίθηκε. Από τότε που ο βασιλιάς Δαβίδ πρωτομπήκε στην Ιερουσαλήμ, ως τον καιρό που ο γιος του Σολομών έκτισε τον ναό, πέρασε μια γενιά. Αυτό θα συμβεί και με εμάς. Αποκρίθηκε. Ο δημοσιογράφος είχε μια απορία. Και τι θα γίνει με το μουσουλμανικό τέμενος, προσέξτε τώρα την απάντησή του για να δείτε τι θα συμβεί. Διότι όλα είναι με πρόγραμμα. Αυτοί προχωρούν με τέτοια ακρίβεια σκέψεων και ενεργειών που θα κάνουν ό,τι λέγουν. Απαντά αυτός και λέγει, βέβαια λέγει, αποκρίθηκε ατάραχος ο Εβραίος επιστήμον. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ποιος ξέρει όμως αν δεν γίνει κανένας σεισμός? Τι εννοεί εδώ? Εδώ τα πράγματα τα φέρνουν με τέτοιο τρόπο. Αυτός ο πόλεμος ο οποίος υπάρχει με τους αραπάδες, οι ίδιοι θα βάλουν αραπάδες να τον κρυμνήσουν. Είναι τέτοιο το έθνος αυτό, το οποίο εργάζεται με μαεστρία. Και προχωρούμε τώρα για να δούμε αυτό το έθνος το οποίο θα κατέρθει από τον Βορρά και το οποίο ονομάζεται έθνος Γόγκο. Επεσχάτων Βορρά, από τα άκρα του Βορρά. Και το έθνος αυτό ονομάζεται Γόγκο, εν άλλης λόγης. Το έθνος αυτό ονομάζεται Ρωσικό έθνος. Θα δούμε τώρα τούτο τη λέξη Γόγκ, να την ερμηνεύσουμε, να δούμε τι σημαίνει. Πρώτα έχουμε την έκφραση «επεσχάτου ετών». Έχουμε μία άλλη έκφραση εις τον Εζεκιήλ πάλι «επεσχάτων των ημερών». Και προχωρούμε για να δούμε «λείψω ημάς εκ των εχθρών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις την γήν ημών». Λέγει ο προφήτης Εζεκίη, θα σας συναθρίσω, λέει, από όλα τα έθνη του κόσμου. Θα σας φέρω, λέει, και θα σας κάνω έθνος, θα σας κάνω κράτος. Τα λέγει η προφητεία και πραγματοποιήθηκε. Και συνεχίζει, θα σας παραλάβω λοιπόν εγώ ανάμεσα από τους άλλους λαούς, θα σας συναθρίσω από όλες τις χώρες της εξορίας σας και θα σας εισαγάγω εις τη χώρα σας. Ο ίδιος προφήτης λέγει, κερανώ εφ' ημάς καθαρών είδων και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς και δώσε ημίν καρδίαν και ενήν
και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν, και αφαιλώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην, και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν, και ποιήσω ίναν της δικαιώμασή μου πορεύεστε. Θα σας ραντήσω με νερό καθαρτικό, λέγει ο Θεός, για να εξαγνιστείτε. Θα καθαριστείτε από όλους τους μολυσμούς των αμαρτιών σας, από όλες τις ειδωλολατρικές σας πράξεις. Εγώ θα σας καθαρίσω, θα σας δώσω νέα καρδιά, καινούριο πνεύμα θα δώσω σε εσάς. Θα αφαιρέσω τη σκληρή σαν πέτρα καρδιά σας που έχετε εντός του σώματός σας και θα δώσω σε εσάς σαρκίνη ευαίσθητη καρδία. Θα δώσω σε εσάς το πνεύμα μου και εγώ θα σας βοηθήσω ώστε να βαδίζετε και να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές μου. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία αναφέρει ο Ιεζεκίηλ στην προφητεία του. Και ερχόμεθα εις άλλα σημεία για να δούμε τι λέγει πάλι ο Ιεζεκίηλ. Από το 1948 που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, ζούμε μια νέα περίοδο της ιστορίας της ανθρωπότητος. Και προχωρούμε για να δούμε τον Βοράν, ο οποίος είναι η Ρώση. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ερευνούν το όνομα τούτο. Αυτός ο βασιλιάς του Βορρά μου φαίνεται, λέγει ένας επιστήμον μεγάλης περιοχής το 1864, ο Τζον Κάμινγκ, αναφέρει ότι αυτός ο βασιλιάς είναι πιθανόν ο τσάρος της Ρωσίας. Ότι η Ρωσία κατέχει κάποια σπουδαία θέση στο προφητικό λόγο, τον παραδέχονται σχεδόν όλοι οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Οι προκλητικές συμπτώσεις οι οποίες υπάρχουν είναι ότι από αυτό το όνομα του Γο, που αποκαλεί την χώρα του Μαγόγ, τον λέγει άρχοντα Ρος, Μοσόχ και Θοβέ. Το λέγει ο Ιεζεκίηλ αυτό. Οι νήξεις για το εθνικό υπόβαθρο αυτού του μονάρχη και του λαού του είναι αξιοπερίεργες. Εγώ είναι συμβολικό όνομα του ηγέτη των εθνών Μαγό και είναι η χώρα του η Μαγό. Εμφανίζεται επίσης σαν άρχον λαών που λέγονται Ρος, Μοσόχ και Θοβέν. Τα ονόματα αυτά μνημονεύονται στο βιβλικό εκείνο κεφάλαιο και οι παλαιοδιαθηκολόγοι τιτλοφορούν πίνακα των εθνών. Εκεί οι λαοί για τους οποίους μιλάμε αναφέρονται με εξαίρεση τους Ρος σαν απόγονοι του Νόε, από τον Νόε, μέσω του γιού του Ιάφεθ. Ο Μαγόγ είναι ο δεύτερος γιος του Ιάφεθ. Ο Θοβέλ είναι ο πέμπτος και ο Μοσόχ είναι ο έκτος υιός του Ιάφεθ και εξ αυτού έχουμε τους Ρώσους, έχουμε τη Μόσχαν, έχουμε τη Μόσχαν που είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Ρωσίας. Και όλα αυτά τα φύλλα τα οποία έμειναν διασκορπισμένα απετέλεσαν το κράτος της Ρωσίας. Θα αναφερθούμε όμως στον 5ο αιώνα π.Χ. εις τον Ηρόδοτον. Ο Ηρόδοτος τι αναφέρει δια τους Ρώσους? Τα ονόματα των κεναρχών έγιναν ονόματα φυλών. Τους ταυτίζει με λαούς Μοσχοβίτες ο Ηρόδοτος που ζούσαν κατά τον καιρό του στην αρχαία επαρχία του Πόντου εις την βόρειο Μικρανασία. Ο ιστορικός Ιώσυπος τι αναφέρει περί του ονόματος τούτου? Έζησαν τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Λέγει ότι οι Μοσχοβίτες και Θοβελίτες θυμίζουν τις βιβλικές αντίστοιχες ονομασίες που ανήκαν στις φυλές Μοσόχ και Θοβέν. Προσθέτει ότι Μαγόγ είναι εκείνο που οι Έλληνες ονόμαζαν Σκύθες, ο λαός των Σκυθών, και αυτοί είναι Ρώσοι. Και συνεχίζει με την πληροφορία ότι κατοικούσαν πέραν από τον Κάφκασο στην βόρειον περιοχή. Πηγαίνουμε στο Ρωμαίον Πλίνιον, διακεκριμένος μεγάλος συγγραφέας αρχαϊκών χριστιανικών χρόνων. Αναφέρει ότι η Ιεράπολης που την κυρίευσαν οι Σκύθες λεγόταν έπειτα Μαγόγ. Και βλέπετε ότι συμφωνούν όλοι αυτοί με την Αγία Γραφή. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Σκύθες διατηρούσαν στη μνήμη τους το βιβλικό τους όνομα.
Οι Σκύθες, όπως προκύπτει από τα αρχαία ιστορικά συγγράμματα, ήταν ένα μέρος του λαού που απετέλεσε αργότερα το ρωσικό έθνος. Και πηγαίνουμε στους νεωτέρους επιστήμονες, οι οποίοι όλοι, ένας με τον άλλο, αναφέρουν ότι Γόγ και Μαγόγ είναι οι Ρώσοι, τους οποίους αναφέρει ο προφήτης Εζεκιήλ ότι θα χρησιμοποιήσει ο Πανάγαθος Θεός για να κάνει τον μεγάλο πόλεμο του Αρμαγεδόνος. Συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ιστορικά ίχνη του ρωσικού λαού. Και πηγαίνουμε, ο έσχατος βοράς ποιος είναι? Ο έσχατος βοράς είναι η Σοβιετική Ένωση. Τάδε λέγει κύριος το Γόγ. Σι ή περιού Ελλάδησα προημερών, τον έμπροσθεν διαχειρός των δούλων μου, των προφητών του Ισραήλ, εν τες ημέρες εκείνες και έτεση του αναγκαγήν σε επ' αυτούς. Αυτά λέγει ο Κύριος εις τον Γόγ. Σι είσαι εκείνος, δια τον οποίον προηγουμένως, εις το παρελθόν, ομίλησα διαμέσου των δούλων μου, των προφητών του Ισραηλιτικού λαού, κατά τας ημέρας των ετών εκείνων, ότι δηλαδή εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον του λαού αυτού. Και προχωρούμε για να δούμε έπειτα την μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος Απόστολος Πέτρος λέγει ότι πάσα προφητεία γραφής, ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν διέται και δεν αποσαφηνίζεται κατά την προσωπική εκάστου αντίληψη, αλλά με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Οι προφητείες αυτές, οι οποίες ανεφέρθησαν, είναι προφητείες οι οποίες δεν ερμηνεύονται εύκολα. Είναι δυσερμήνευτες ερμηνείες, οι οποίες άλλοτε νομίζει κανείς ότι πραγματοποιούνται, άλλοτε όμως δεν πραγματοποιούνται. Δεν πραγματοποιούνται όσο το να έρθει ο καιρός να πραγματοποιηθούν. Οι σύμμαχοι τώρα του Γό, πρώτα-πρώτα αναφέρεται περί της Περσίας. Είναι πραγματικότης αυτό ή όχι? Βλέπουμε τώρα έναν πόλεμο ο οποίος ήρχεσαι και δεν τελειώνει. Ο πόλεμος αυτός έχει δύο παρατάξεις. Είναι οι Πέρσες με τους Ιρακινούς. Ο ένας τους ενισχύουν οι Ρώσοι και τους άλλους τους ενισχύουν οι Αμερικάνοι. Η Περσία όμως ενισχύεται από τη Ρωσία. Είναι δε το έδαφος το οποίο προετοιμάζει ο Θεός για να κατέρθει ο Ρώσος από εκεί να μπει μέσα στο Ισραήλ. Και είναι τούτα πράγματα τα οποία δεν... ο Πανάγαθος Θεός ήθελε να αποτρέψει στα σημέρα μας να δούμε την πραγματικότητα. Αλλά εάν γίνει πραγματικότης, καμιά φορά θα ενθυμηθούμε τα κηρύγματα, διότι είναι κάτι το οποίο ζωντανεύει μπροστά μας. Βρίσκουμε τώρα αυτή τη στιγμή τα δύο αυτά έθνη τα οποία πολεμούν και ενισχύεται το ένα διαφορετικά από το άλλο. Το ένα το ενισχύουν οι Ρώσοι και το άλλο το ενισχύουν οι Αμερικάνοι. Και συγκρούονται. Γιατί άραγες? Και δεν τελειώνει. Ένα άλλο ερώτημα. Γιατί δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος? Γιατί δεν σταματά αυτός ο πόλεμος? Τι έχει εκείνον το οποίο πάντοτε το οδηγεί προς μια συνέχιση? Το έδαφος της Περσίας είναι πολύ πρόσφορο για την προέλαση από το έδαφος της Τουρκίας. Έτσι αναφέρουν αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα του πολέμου ο οποίος γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αυτοί λέγουν ότι όπως, διότι είναι αυθεντίες μεγάλες αυτοί οι σχολιαστές των μεσανατολικών αυτών συγκρούσεων, είναι οι δήμονες, έχουν πείραν επάνω στον πόλεμο και λέγουν ότι από το έδαφος της Τουρκίας δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευκολία να επιτεθούν στους Εβραίους οι Ρώσοι, αλλά θα επιτεθούν από την Περσία. Έπειτα έχουμε έναν άλλον λαό ο οποίος ονομάζεται Χους. Είναι οι έφρωμοι λαοί της Αφρικής και αυτοί οι Χουσίτες είναι οι Αιθίωπες, τους οποίους αναφέρει όμως πάλι ο Μωυσής. Η χώρα του Χους, σαν μια περιοχή που βρισκόταν κοντά στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Θεωρείται ότι οι αρχαίοι Αιθίωπες ή Αβυσσινοί κατά τα νεότερα χρόνια προέρχονται από τους Χουσίτες, χωρίς όμως να είναι και οι μόνοι Χουσίτες στην ιστορία. Έχουμε έπειτα τη Λιβύη ή Φουδ, αραβοαφρικανικά έθνη αυτά. Στον Φουδ είναι ο τρίτος γιος του Χαμ,
στην Γένεση αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο στον 6ο στίχο. Οι απόγονοι του Φουτ μετανάστευσαν στα δυτικά της Αιγύπτου και έγιναν η πηγή των αραβικών εθνών της Βορείου Αφρικής, η Λιβύη, η Τινησία και η Αργερία και το Μαρόκο. Κοιτίδα των πρώτων Φουτ βλέπουν οι αρχαίοι ιστορικοί των Ιώσιπων και των Πλίνιων στην Λιβύη να αναφέρουν περί αυτών. Η ελληνική μετάφραση στο εβραϊκό κειμένο της Παλαιάς Διαθήκης γνωστή των 70 μεταφράζει τον Φουτ ως Λιβύη κατά το 165 μετά Χριστό. Έχουμε έπειτα Γομέρ και πάντες περί αυτών, χώρες του Ανατολικού Μπλόκου. Γομέρ ήταν ο πρωτότοκος ιός του Ιάφετ, πατέρας δε των Ασχανάς, Ριφάχ και Θοργαμά. Τώρα αυτά όλα, γιατί σας τα αναφέρω. Σας τα αναφέρω για να δούμε την ακρίβεια των προφητιών, για να δούμε ότι όλα οδηγούν μέχρι και τις ενοποιήσεως της Ευρώπης, αυτό το οποίο δυστυχώς είμεθα και εμείς μέσα, εις αυτό το έθνος το οποίο ενοποιήθηκε. Η Νότια Ρωσία και οι Κοζάκοι, αυτοί ονομάζονται οίκος του Θεργαμά και είναι το έσκατον του Βορρά. Και εις αυτόν το έσκατο του Βορρά, οι πάντες περί αυτών, δηλαδή τον Γό, θα ξεκινήσουν τον πόλεμο των Μεγάλων, ο οποίος αναφέρεται ως πόλεμος του Αρμαγεδόνος. Περιλαμβάνει λοιπόν τους Κοζάκους. Αυτός ο οίκος του Θεργαμά είναι η Νότια Ρωσία και οι Κοζάκοι. Αυτοί οι Κοζάκοι όμως στην ιστορία αναφέρονται ως φοβεροί υπείς, δηλαδή έχουν άλογα φοβερά για πόλεμο και είχαν πάντοτε το καλύτερο υπηκό του κόσμου. Και αυτό το αναφέρει ο Εζεκιήλ στο 38ο κεφάλαιό του, στον στίχο 15. Όλα τα έθνη αυτά θα είναι με τους Ρώσους, ο οποίος Ρώσος θα επιτεθεί εις τους Εβραίους. «Ετοιμάστε», τη λέγει, «ετοίμασον σε αυτόν, σύ και πάσε η συναγωγή σου, η συνηγμένη μετά σου και έσημη εις προφυλακήν». Εις το 38ο κεφάλαιο του Εζεκιήλ, 7ο στίχος, και εις προφυλακήν εδώ σημαίνει ο ηγέτης, ο επικεφαλής. «Ετοιμάσου, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλο το πολύ πλήθος των στρατιωτών που θα τεθείς στην υπηρεσία μου». Τι θα γίνει λοιπόν? Τέλος, να δούμε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι η Ρωσία θα εξοπλίσει ένα απίστευτο μεγάλο αριθμό συμμάχους της, ότι η τρομερή συμμαχία θα κινηθεί κατά του νεοσυστάτου κράτους του Ισραήλ. Όταν συμβεί αυτό, η Ρωσία με τους συμμάχους της θα καταστραφεί πλήρως με θεία επέμβαση που θα υποχρεώσει τον εβραϊκό λαό να παραδεχθεί ότι αυτή η νίκη οφείλεται αποκλειστικά εις τον Θεό. Το αναμφισβήτητο αυτό γεγονός θα κάνει τους πιο πολλούς Εβραίους να ανανύψουν, να αναγνωρίσουν τον αληθινό τους Μεσσία, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και έτσι θα έχουμε μία κατάσταση στην Βαβυλώνιο, στην Βαβυλώνιο εχμαλωσία. Μία κατάσταση που ήρθε ο Χριστός μας και μία κατάσταση επιστροφής των Εβραίων και στην Επουράνιον Βασιλεία ως νικητάς. Και έτσι τελειώνουμε στο κεφάλαιο τούτο, για να δούμε στο επόμενο κήρυγμά μας, να δούμε τον βασιλέα του Νότου, δηλαδή με αυτούς που θα συμμαχήσει πλέον η Ρωσία εναντίον του Ισραήλ. Εμείς, αδερφοί μου, πάντοτε με το σύνθημά μας να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να είμεθα πάντοτε έτοιμοι και να μαρτυρήσουμε για το όνομα του το Άγιον χωρίς να τον αρνηθούμε. Μένουν πολλά ερωτηματικά για το θέμα της ταυτότητας, το οποίο μου κάνουν οι πιστοί και με ρωτούν τι θα γίνει με την ταυτότητα. Αυτή η ταυτότηση περιλάβει τους. Αυτό το θέμα να μην ανησυχείτε και θα το εξετάσουμε για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά λόγω της επιστημονικής ανακαλύψεως του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα ενεργήσει πώς να οθήσει τα παιδιά του Θεού μακριά από τον Θεό και να τους δώσει τη σφραγίδα την οποία ακριβώς αναφέρει η Αποκάλυψη, και αυτή η σφραγίδα την οποία σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι άρχισαν να αμφιβάλλουν εάν υπάρχει σφραγίδα ή αν υπάρχει χάραγμα του θηρίου. Είναι οι απορίες του κόσμου που υπήρχαν όταν ήρθε και ο Χριστός μας.
τότε δεν επίστευαν, άλλοι επίστευαν, άλλοι δεν πίστευαν, και τώρα που έρχεται ο Αντίχριστος, άλλοι θα λέγουν δεν είναι τίποτε και άλλοι θα λέγουν όχι, αυτό είναι φοβερό πράγμα, να μην πάμε πίσω με τον Αντίχριστο. Και βλέπετε το σύνθημα δίδεται συνεχώς. Δεν είναι τίποτε καλέ, τι είναι μια σφραγίδα. Δεν είναι τίποτε, τι είναι το χάραγμα. Δεν είναι τίποτε. Αυτό το χάραγμα όμως σημαίνει αιώνιος κόλασης και η σφραγίδα αιώνιος κόλασης. Και άρνηση στο Χριστού μας, τα έχουμε πει στα προηγούμενα κηρύγματα. Με τη βοήθεια του Θεού την ερχόμενη Τετάρτη.